μουσικές του κόσμου πλημμύρισαν την πλατεία της Αγίας Τριάδας σε μια πολυπολιτισμική δράση στο Ηράκλειο. Ντόπιοι και μετανάστες ενώσαν το μεράκι τους για τη μουσική, δίνοντας το ρυθμό στην εκδήλωση. Ανάμεσα στους θεατές και ολόκληρες οικογένειες που είτε χρειάστηκε να μεταναστεύσουν από την πατρίδα τους αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο, ή ξεριζώθηκαν κακήν κακός, αφήνοντας πίσω τους πολέμους και εχθροπραξίες. Όπως ο 23χρονος Ακράμ που ήρθε από το Αφγανιστάν στην Ελλάδα και δουλεύει στο Ηράκλειο ως διανομέας, στηριγμάτο όπως λέει στο δύσκολο ταξίδι της προσφυγιάς η σύζυγός του Φατιμέ και τα δίδυμα μόλις ενός χρόνου παιδιά τους. Βαζέτα Αφγανιστάν. خیلی وخیم است از یک طرف طالبان و از یک طرف زلزله وضعیت افغانستان خیلی خراب است η κατάσταση στο Αφγανιστάν είναι πάρα πολύ δύσκολη και για τους γονείς μου που δυσκολεύονται πάρα πολύ και ειδικά τώρα που έχουν από τη μια μεριά τους Ταλιμπάν και από την άλλη μεριά το σεισμό η κατάσταση είναι ακόμη πιο δύσκολη και νιώθω είμαι πολύ στεναχωρημένη γι' αυτό. Η κυρία Ντράνα ζει στην Ελλάδα τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια, έχοντας μεταναστεύσει από την Αλβανία. Η ίδια εργάζεται ως ξενοδοχό υπάλληλος και δεν αισθάνεται πλέον ξένη, όπως εξηγεί, καθώς έχει αφομοιωθεί από τους ντόπιους. Ιδιαίτερη περηφάνεια αισθάνεται για την κόρη της, η οποία σήμερα σπουδάζει στην κρατική σχολή χορού στην Αθήνα. Περνάμε καλά και τώρα προσπαθούμε και τα παιδιά να νιώθουν ότι είμαστε ένα όλοι. Και δεν είναι ότι μιλάμε αλβανικά και πρέπει να είμαστε να αγαπάμε. Είμαστε με δύο πατρίδες. Ο 22χρονος Φαρζά ήρθε ολομόναχος στην Ελλάδα από το Αφγανιστάν πριν από 4 χρόνια και εργάζεται επίσης ως διανομέας. Έχει συχνή επικοινωνία ωστόσο με τους γονείς του, οι οποίοι βρίσκονται στην πατρίδα του και τον διαβεβαίωσαν ότι είναι ασφαλής μετά το φωνικό σεισμό που έπληξε το Ανατολικό Αφγανιστάν. Γιατί Αφγανιστάν πολύ δύσκολο είναι. Κάθε μέρα δύσκολα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρισκόμαστε όλοι εδώ και συνεργαζόμαστε χωρίς περιορισμούς, χωρίς σύνορα, όλοι μαζί σε αυτή την όμορφη πλατεία, σε αυτόν τον όμορφο τόπο. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν και Ουκρανοί, επισημένοντας πως ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει, ζητώντας από τον κόσμο να μην εγκαταλείπει τη λαβωμένη τους πατρίδα. Συνεχίζονται πολύ δύσκολες μάχες. Προς το παρόν, όσο ξέρουμε, τέλος δεν φαίνεται. Είναι πάρα πολύ ζεστή ατμόσφαιρα εδώ και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι να δείξουμε ένα κομμάτι της ουκρανικής κουλτούρας. Προσεύχομαι να τελειώσει ο πόλεμος, να γίνουν τα πράγματα όπως ήταν. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Πολιτισμού 2022 και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα προσφύγων, όπου συμμετείχαν δήμοι, φορείς και οργανισμοί από όλη την Ελλάδα.